Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να συζητήσουμε το μεταναστευτικό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο του ΑΧΑΙΑ είναι η κυρία Έλενα Κονιδάρη, είναι μέλος του τομέα υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Κονιδάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε μια άλλη πτυχή του μεταναστευτικού. Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων και την στήριξη που έχουν δώσει οι αλληλέγγυοι στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται εδώ στην Πάτρα. Ωστόσο, εσείς, προηγούμενες ημέρες, με μια παρέμβασή σας, αναφέρεστε σε ζητήματα υγείας τα οποία προκύπτουν και για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και για την περιοχή εκεί. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς έχετε εντοπίσει εσείς. Κύριε Στρατουλάκο, το μεταναστευτικό απαιτεί κεντρική διαχείριση. Η ευθύνη είναι καθαρά της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να ανοίγει τις πόρτες της χώρας και να μην υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι γίνεται ίσπραξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη δημιουργία υποδομών, αλλά δεν έχουμε δει να υλοποιείται κάτι. Αυτό βέβαια το ζήσαμε όλοι και κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου ανάπτυξης, που κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχαν εξαφανιστεί από παντού οι μετανάστες. Γιατί, κύριε Στρατουλάκο, να μην αφήσουν να δει το πρόβλημα στη διάστασή του ο Πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη που έφτασαν εδώ? Γιατί πάντα πρέπει να χώνουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί? Και από τη στιγμή που η Πάτρα με το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα ετών, κάποια στιγμή δεν πρέπει να βρεθεί επίλυση για αυτό το πρόβλημα? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξαναζούμε μια ιστορία την οποία την έχουμε ζήσει στην Πάτρα αρκετά, και στη συγκεκριμένη περιοχή, στην νότια πλευρά της Πάτρας, αλλά και στην βόρεια πλευρά, όπου κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τον καταβλισμό που υπήρχε εκεί στην Ιερό Πολυτεχνείου. Βεβαίως. Εγώ όμως θα σταθώ, κύριε Στρατουλάκο, σε μια αυτοψία μάλλον που έκανε προημερών εκεί η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ναι, και με θλίψη διαβάσαμε τον τοπικό τύπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι εκεί. Ζουν σε μία κατάσταση που εκεί δεν υπάρχουν αποχωρητήρια, που είναι όγκοι σκουπιδιών, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τις οσμές, μία κατάσταση τριτοκοσμική. Τροκτικά, παντού λιμνάζονται νερά που εκεί είναι εστία μικροβίων, και ερχόμαστε, είμαστε έναν μήνα, ενάμιση πρώτου του καλοκαιριού. Ακριβώς. Που λογικό είναι η ζέστη να αυξήσει το πρόβλημα των μικροβίων. Εκεί δεν πρέπει κάτι να γίνει? Πώς θα προστατεύσουμε την πόλη μας? Και το πρόβλημα, κύριε Στρατουλάκο, δεν είναι του νότιου πάρκου, των πολιτών εκεί. Το πρόβλημα είναι όλης της Πάτρας. Γιατί δεν κινδυνεύουν μόνο αυτοί οι άνθρωποι που διαμένουν κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες εκεί. Κινδυνεύουν όλοι οι πολίτες. Και γιατί πρέπει κάθε φορά οι κάτοικοι να ξεσηκώνονται και να διαμαρτύρονται? Γιατί? Για τα αυτονόητα. Μάλιστα, πάντως αυτό το οποίο μας, η διάσταση μάλλον που δίνουμε σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι είναι η πιο επικίνδυνη, γιατί ναι μεν και κάτι και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα και έχουμε δει και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα στο λιμάνι, οι οποίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά όπως μας λέτε εσείς τώρα πλέον κινδυνεύει η δημόσια υγεία και αναφερόμαστε γενικότερα σε ολόκληρη την πόλη, που νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το δουν οι έχοντες στην εξουσία. Ασφαλώς και πρέπει να το δουν, και αφού βλέπουμε ότι η πολιτεία δεν δίνει επίλυση σε αυτό το θέμα, πρέπει τοπικοί φορείς όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να γίνει κάτι για αυτή την κατάσταση και για αυτούς τους ανθρώπους που έφτασαν ως εδώ όπως έφτασαν και είναι τόσο πολύ ταλαιπωρημένοι, γιατί να μην ξεχνάμε, είναι 160 άτομα στο Λαδόπουλου, είναι 130 στην ΑΒΕΞ. Μεταξύ τους, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία καταγραφή υπάρχουν και 90 ανήλικα παιδιά. Για όλους αυτούς έχουμε κρούσματα ψώρας, έχουμε τόσα θέματα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν πρέπει, είναι απαραίτητο να υπάρχει επίλυση. Οι συσκέψεις φτάνουν.
Μάλιστα. Πάντως, στο κομμάτι των παιδιών ήθελα να σταθώ, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Νομίζω ότι ο αριθμός των ανήλικων παιδιών που βρίσκεται κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι πραγματικά τεράστιος και καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει για ένα παιδί που, όταν λέμε για παιδιά, εννοούμε μέχρι ηλικίες 16-17 ετών, ζουν, τουλάχιστον πέρασαν το χειμώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και την ζέστη, η οποία δυστυχώς ήδη σιγά-σιγά μας ευρισκέπτεται. Ασφαλώς, κύριε Στρατουλάκο. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα και στην τελευταία παρέμβασή μου, ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους και για την τοπική κοινωνία. Γιατί εν ώψη του καλοκαιριού εγκυμονούν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Μάλιστα. Και θα ξαναπώ, οι συσκέψεις φτάνουν. Έχουμε ανάγκη από συνεργασία, συνεννόηση και πράξεις. Μάλιστα, σε πείσουμε πάντως η έκκλησή σας να εισακουστεί, καθώς πέρα από κόμματα παρατάξεις και οτιδήποτε, και οποιαδήποτε πλευρά, ενώ στην παραλιακή της Πάτρας υποστηρίζει το οτιδήποτε, νομίζω ότι είναι σοβαρό το ζήτημα της υγείας και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΧΑΙΑ. Να είστε καλά, καλό Πάσχα να έχετε. Σας ευχαριστώ και εγώ και να ευχηθώ η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει και Ανάσταση στη χώρα μας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχετε σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν.